κοντά σας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Απαραίτητες οι διαφημίσεις. Να παρακολουθήσουμε τώρα το δεύτερο μέρος της συζήτησης με τον Γιώργο Τουκουμπενά, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Εταιριών Κουρατζιέρας. Κύριε Κουμπενά, επανέρχομαι στο κομμάτι των υποδομών και βλέπουμε ότι εμβληματικού χαρακτήρα νησιά της Ελλάδος, όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Μύκονος, δυστυχώς δεν έχουν τις αντίστοιχες υποδομές για τον κόσμο που προσεγγίζουν. Έχετε κάποια πληροφόρηση, ετοιμάζεται κάτι να γίνει με αυτά τα νησιά? Βεβαίως, εμείς σαν Ένωση Εφοπλιστών Κουρασγέρας έχουμε πάρα πολλές επαφές και με τις τοπικές αρχές αλλά και με την κεντρική εξουσία όσον αφορά τα συγκεκριμένα νησιά. Τα συγκεκριμένα νησιά είναι οι βιτρίνες του τουρισμού, έχουν μεγάλο αριθμό προσεγγίσεων και γι' αυτό το λόγο εμείς σαν Ένωση κάνουμε συνεχείς προσπάθειες να βελτιώσουμε τις υποδομές. Στη Μύκονο, που βρεθήκαμε και πρόσφατα και μιλήσαμε με τις αρχές εκεί, έχει φτιαχτεί ένα λιμάνι πριν από αρκετά χρόνια, το οποίο βέβαια είναι φτιαγμένο σε λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα μεγάλα πλοία να μην μπορούν να προσεγγίσουν λόγω των δυνατών ανέμων. Υπάρχει πρόβλημα με τους πλοηγούς, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε πλοηγός, με αποτέλεσμα να φεύγουν τα πλοία, γιατί οι ξένοι πλοίαρχοι δεν προσεγγίζουν χωρίς πλοήγου. Τελευταία έχει δημιουργηθεί και άλλο θέμα, φτιάχτηκε επιβατικός σταθμός, ο οποίος επρόκειται να λειτουργήσει με την έναρξη της φετινής σεζόν, αλλά λόγω του ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει αν το λιμάνι της Μυκόνου θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί με αυτό το καθεστώς, ο σταθμός παραμένει κλειστός. Δηλαδή κάτι που το προσπάθησαν πολλοί άνθρωποι για πολλά χρόνια, φτιάχτηκε, παρόλα αυτά παραμένει κλειστός. Όσο αφορά τη Σαντορίνη, είναι ακόμα πιο δύσκολο νησί, δεν υπάρχει λιμάνι, υπάρχει ένα μέρος μόνο που μπορεί να, ένα σημείο που μπορεί να κυροβολήσουν ένα πλοίο. Τα υπόλοιπα πλοία μένουν στις μηχανές και κάνουν βόλτα μέσα στην καλτέρα. Υπήρχαν κάποια ναύδετα τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί και δεν λειτουργούν και δεν υπάρχει βέβαια πλοηγός. Το αποτέλεσμα είναι δραματικό. Είναι 3, 4, 5, 6 μεγάλα πλοία να κάνουν βόλτες μέσα στην καλτέρα. Υπάρχει πρόπτικη, έχει κάτι να γίνει. Είχα ακούσει για ένα λιμάνι στην πίσω πλευρά της Σαντορίνης. Νομίζω ότι αυτό θα πάρει πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Εκείνο που πρέπει να γίνει άμεσα στη Σαντορίνη είναι το τελεφερίκ. Το τελεφερίκ είναι επίσης. Το δεύτερο τελεφερίκ. Το δεύτερο τελεφερίκ. Ένα τελεφερίκ αυτή τη στιγμή μεταφορικής ικανότητας 600 ατόμων δημιουργεί ατελείωτες ουρές και πολλά παράπονα στους επιβάτες Κουρασγέρας. Ο κύριος Δήμαρχος που επανεκλέγηκε πρόσφατα έχει υποσχεθεί ότι θα προωθήσει το δεύτερο τελεφερίκ πολύ σύντομα μέσα στην καινούργια του θητεία. Βέβαια, εμέσως σε κάποιο κομμάτι αυτή τη συζήτηση έχετε απαντήσει κατά πόσο η πολιτεία είναι αρρωγός στην προσπάθεια των εταιριών κουρασγέρας. Η πολιτεία πολλές φορές έχει προσπαθήσει να βοηθήσει. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και νομίζω είναι γενικότερο στην Ελλάδα όπως είπατε και εσείς, είναι ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει κάποιος υπουργός με θέληση, κάποιος γενικός γραμματέας να βοηθήσει σε κάποια θέματα, ξεκινάει μια προσπάθεια. Με την αλλαγή της κυβέρνησης, είτε απομακρύνεται είτε αλλάζει η θέση, με αποτέλεσμα να μένουν. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Μετέωρα τα θέματα, δυστυχώς. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Το άλλο θέμα που έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο είναι ότι το θέμα της κουρασγέρας υπόκειται σε πάρα πολλά υπουργεία. Είναι Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Τουρισμού, Ναυτιλίας, Πολιτισμού, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να είναι σπασμωδικές. Να αποφασίζει κάτι το Υπουργείο Πολιτισμού που επηρεάζει την κουρασγέρα. Και να μην έχουν γνώση τα υπόλοιπα υπουργεία όπως είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας. Είχαμε παράδειγμα το πρόβλημα με τα μουσεία, ώρες λειτουργίας κτλ. Νομίζω τώρα βρέθηκε μια λύση. Βρέθηκε μια λύση μετά από πολύ καιρό και πολλή προσπάθεια. Μετά από χρόνια. Μετά από χρόνια. Πόσα χρόνια το ζητάγατε αυτό. Η λύση εκεί είναι να φτιαχτεί ένα εθνικό συμβούλιο κουρασγέρας, οι οποίοι θα είναι οι άνθρωποι μόνιμοι και θα αποφασίσουν για τα θέματα της κουρασγέρας με ορίζοντα 5 με 10 χρόνια. Μάλιστα. Ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο, εντάξει, ίσως επειδή εσείς έχετε δικό σας μπάτζετ ως μεγάλος οργανισμός κουρασγέρας, είναι η προβολή της ελληνικής κουρασγέρας. Μιλήσατε για το Μαϊάμι, γνωρίζω ότι όπου συμμετέχει η Ελλάδα σε διάφορα φόρα κουρασγέρας, πάμε έτσι απρογραμμάτιστα, συντόνιστα και δεν υπάρχει μια έντονη ελληνική συμμετοχή. Ναι, αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Εγώ με λύπη βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω στις διεθνείς εκθέσεις
ότι τα ελληνικά περίπτερα είναι σκορπισμένα. Όλες οι χώρες έχουν ένα κεντρικό περίπτερο που εκπροσωπεί όλα τα λιμάνια και γενικά τον τουρισμό της χώρας. Τελευταία είχα πάει στο Sea Trade στο Αμβούργο. Υπήρχαν 10 ελληνικά λιμάνια στις 5 γωνίες της αίθουσας που γινόταν η συνάντηση και η έκθεση. Δεν υπάρχει συντονισμός. Δεν υπάρχει και συντονισμός γενικά, δηλαδή τι μπορεί να προσφέρει το κάθε λιμάνι σε συνδυασμό με τα άλλα. Είναι ένα βασικό σημείο ότι το να υπάρχει ένα λιμάνι πόλος για την κουραζιέρα δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είναι πολύ η πόλη έλξη της κουραζιέρας σε κοντινές αποστάσεις. Μέσα από τη θέση σας σίγουρα γνωρίζετε πώς θα κινηθεί η κουραζιέρα για το 2015, ήδη βάσει των προγραμμάτων που έχουν βγάλει μεγάλες εταιρείες. Ποια εικόνα έχετε για το 2015 πλέον, γιατί το 2014 από ό,τι φαίνεται θα έχει μια άνοδο. Μιλάμε κυρίως για εσάς, όχι για τις άλλες εταιρείες. Το 2014 σωστά θα έχει μια άνοδο για μας. Οι άλλες μεγάλες κουραζιέρες για το 2013 και το 2014 είχαν μια στροφή στα δρομολόγια τους προς την Ασία και πίσω στην Καραϊβική. Το 2015 όμως φαίνεται ότι θα επανέλθουν στη Μεσόγειο. Και οι ενδείξεις είναι ότι θα υπάρχουν περισσότερες προσεγγίσεις και στα ελληνικά λιμάνια. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον Γενικό Γραμματέα της Ενώσεως Εταιριών Κουραζιέρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι διατελεί και επιχειρησιακός αντιπρόεδρος της Louis Cruises και μια και αναφερόμαστε στη Louis Cruises, μας έδωσε καλή ασίστη το πρώτο θέμα. Να πάμε στον υπεύθυνο πωλήσεων της Louis Cruises, τον Βασίλη του Καραχάλιο, για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που του πήραμε. Πόσο πάει, πόσο κοστίζει μια τριήμερη κουραζιέρα το άτομο για μια απλή καμπίνα, έτσι. Οι τιμές μας καταρχάς είναι, πιστεύω απόλυτα, ότι είναι, αντιπροσωπεύουν την αξία των υπηρεσιών την οποία προσφέρουμε πάνω value στα for money. Value for money, να το πούμε έτσι. Εάν σκεφτεί κάποιος ότι με λιγότερο από 250 ευρώ, λιγότερο, περίπου είναι 80 ευρώ, 81 ευρώ το άτομο την ημέρα, μπορεί να έχει 3 διανυκτερεύσεις πάνω στο πλοίο, όλα τα φαγητά πληρωμένα, τη διασκέδαση πάνω στο πλοίο, καθώς επίσης και πακέτο 8 ποτών το άτομο την ημέρα, μπορεί να συνδυάσει τι θα ή να συγκρίνει τι θα πλήρωνε για να πάει απλά μέχρι ένα από τα νησιά που σας ανέφερα προηγουμένως. Μα εδώ βλέπετε και πιο πολλά νησιά κιόλας. Ακριβώς. Εδώ είναι αυτό το πλήρωμα. Δηλαδή το κόστος των 81 ευρώ το άτομο την ημέρα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά που σας είπα. Αντίστοιχα πάει αυξητικά στην τετραήμερη και στην επταήμερη. Ναι, είναι εκεί από 81-85 ευρώ το άτομο την ημέρα με όλα πληρωμένα. Μάλιστα. Δεν έχει κανένας να ξοδέψει τίποτε άλλο πέρα από το να πάει μια εκδρομή. Ακούγεται πολύ ελκυστικό αυτό το πακέτο. Είναι και το έχει καταλάβει η ελληνική αγορά και μας υποστηρίζει. Οι Έλληνες επιστρέφουν σιγά σιγά. Βλέπω, είδα την περίοδο του Χριστουγέννου αλλά και τα τριήμερα, ότι ο Έλληνας τουρίστας αρχίζει σιγά σιγά και βγαίνει από το καβούκι του μέσα από την κατάθλιψη που είχε πέσει από την οικονομική κρίση και λέει: εντάξει, ό,τι είναι να μου συμβεί, θα μου συμβεί. Ας πάω τουλάχιστον να περάσω ένα τριήμερο. Βλέπετε αυτή την τάση να διαφαίνεται. Βλέπουμε ότι και η ελληνική αγορά το 2014 πηγαίνει καλύτερα από το 2013. Μάλιστα. Ο Έλληνας ανακαλύπτει την κουραζιέρα, αγαπάει την κουραζιέρα, βλέπει και καταλαβαίνει την ποιότητα και το σέρβις και τις υπηρεσίες που προσφέρονται και μας επιλέγουν όλο και περισσότερο Έλληνες για τις κουραζιέρες μας. Πολύ ενδιαφέρον. Αντιπροσωπεύει συνολικά στη συνολική μας κίνηση ένα περίπου 10%. Δηλαδή, για φέτος υπολογίζουμε ότι θα κλείσουμε με περίπου 15.000 Έλληνες επιβάτες στις κουραζιέρες μας. Μιλώντας για τις αγορές του εξωτερικού, το υπόλοιπο ουσιαστικά 90% της πελατείας σας, μια και οι Έλληνες είναι το 10%. Ποσοστό βέβαια το οποίο βαίνει αυξανόμενο, όπως είπατε. Στο μαζικό τουρισμό στην Ελλάδα υπάρχει αυτή φέτος πρόβλημα από τη ρωσική αγορά. Το αντιμετωπίζετε κι εσείς? Η ρωσική αγορά, επειδή βρέθηκα τον Μάρτιο για περίπου 10 μέρες στη Μόσχα, όντως με τα γεγονότα της Ουκρανίας δείχνει λίγο παγωμένη, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει σταματήσει όσον αφορά τουλάχιστον εμάς το ενδιαφέρον της. Ήδη και σήμερα μάλιστα μιλάμε με τους συνεργάτες μας στην Ρωσία για μεγάλα γκρουπ τα οποία θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και την κρουαζιέρα. Παρουσίασε κάμψη εκεί σημαντική τον Μάρτιο μήνα, αλλά δείχνει να επανακάμπτει σιγά σιγά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην κίνηση από Ουκρανία. Καλά, λογικά. Είναι λογικό αυτό. Δεν ήταν όμως και πολύ μεγάλη.
δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη στο σύνολο του 1 εκατομμυρίου περίπου Ρώσων, αλλά ήταν ένα ποσοστό περίπου 15-20%. Καλά, ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως νομίζει. Κύριε Χαραχάλιο, παλιότερα η Λούις έκανε κρουαζιέρα και στην Δυτική Μεσόγειο, όσο θυμάμαι, αλλά έχει και παραπάνω κρουαζιερόπλια. Τώρα πού τα έχει δρομολογήσει τα κρουαζιερόπλια της? Η Λούις έχει 5 κρουαζιερόπλια. Τα 2, όπως σας είπα, είναι από Πειραιά και Λαύριο. Ναι, ναι. Επιπλέον 2 είναι με μακροχρόνιες ναυλώσεις στην Thompson, όπου ξεκινάει το ένα από την Κέρκυρα και το άλλο κάνει Δυτική Μεσόγειο, καθώς επίσης και ακόμα ένα πλοίο που είναι ναυλωμένο στη Γαλλία και που το καλοκαίρι θα πραγματοποιήσει για 2 μήνες κρουαζιέρες από την Κύπρο, το Λούις Αύρα. Από εκεί και πέρα, ξεκινώντας τον Δεκέμβριο του 2013, κάναμε πάλι ένα καινοτόμο πρωτοποριακό πρόγραμμα. Είμαστε η μοναδική εταιρεία που έχει αυτό το πρόγραμμα, και το οποίο ξεκινούσε από την Αβάνα της Κούβας. Η μοναδική στον κόσμο. Ναι, που έχει 7ήμερη κρουαζιέρα το γύρο της Κούβας και μία στάση στην Τζαμάικα. Κάθε Δευτέρα από Δεκέμβριο μέχρι Μάρτιο κάνουμε 7ήμερες κρουαζιέρες Αβάνα-Αβάνα. Δηλαδή το Λούις Κρίσταλ φεύγει μετά το τέλος της περίοδου από το Αιγαίο, πηγαίνει στην Κούβα και ξεκινάει από εκεί 7ήμερες κρουαζιέρες. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο παρουσιάσαμε πέρσι για πρώτη φορά. Συνεχίζουμε και φέτος ξεκινάμε. Πρέπει να έχετε πολλούς Καναδούς και Αμερικανούς, ναι, έτσι. Η πλειοψηφία είναι από τον Καναδά, όπου σκεφτόμαστε να βάλουμε και αεροπλάνο δικό μας πλέον από το Τορόντο προς την Αβάνα. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι ενθουσιάστηκαν και άλλες αγορές. Είτε από την Ρωσία, η Ρώσικη αγορά, είτε η. Οι Ρώσοι παραδοσιακά ήταν στην Κούβα. Είναι, ναι, είναι τρίτος, είναι τρίτος, τρίτος προορισμός τους η Κούβα. Μετά το Μεξικό και την Ντομένικα. Τον Άγιο Ντομένικο. Τον Άγιο Ντομένικο. Αλλά έδειξαν ενδιαφέρον και άλλες αγορές πέρα από την Καναδική. Η οποία βασικά είναι Αυτό το κόστος, αν αφαιρέσουμε το αεροπορικό ταξίδι που αυτό επιβαρύνει, ναι, τον πελάτη, τον ιδιώτη, πόσο είναι αυτό? Κυμαίνεται, οι τιμές μας εκεί ξεκινάνε πάλι, να το πω όπως προηγουμένως, στα 80 περίπου ευρώ το άτομο την ημέρα. Είναι γύρω στα 560. Ελκυστικά πολύ. Πάρα πολύ. Και είναι ο μοναδικός τρόπος για να δεις την πραγματική Κούβα. Όχι μόνο παντού. Την Αβάνα. Πας παντού. Αυτό, ναι, είναι το ενδιαφέρον στην κρουαζιέρα αυτή. Η οποία θα. Πάτε η οποία, και Βαραδέρο, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνουμε γύρω από το νησί και έχουμε στάσεις σε μέρη μοναδικά, τα οποία δεν μπορεί κάποιος εύκολα να συμπεριλάβει. Γινόταν παλιότερα κρουαζιέρες? Στην Κούβα, από όσο γνωρίζω, είχε γίνει μια προσπάθεια πριν πολλά χρόνια από μια άλλη ελληνική εταιρεία. Αλλά. Μόνο Έλληνες θα μπορούσαν να το καταφέρουν μόνο, αυτό, έτσι. Κανένα. Εγώ εύχομαι καλές δουλειές, καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και με βάση το δεδομένο ότι τα πακέτα σας είναι all inclusive, δηλαδή είναι πολύ οικονομικά, έτσι όπως το ακούω, για ένα Έλληνα να έρθει, να ξέρει, να έχει καθορίσει το budget του, ξέρει που θα κινηθεί, που θα φτάσει και ταυτόχρονα και τα μέρη που θα δει. Τώρα, αν θέλει να αγοράσει μια εκδρομή, την αγοράζει. Ή κάτι άλλο θα το αγοράσει πάνω στο πλοίο. Okay, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θαλάσσιος τουρισμός, η κρουαζιέρα. Θαλάσσιος τουρισμός όμως είναι και το yachting. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Πλοιοχτών Επαγγελματικών Σκαφών Τουρισμού και Αναψυχής, τον Αντώνη Στελιάτο, να δούμε πώς πάει ο θαλάσσιος τουρισμός φέτος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έτσι θέλω να δούμε πώς κινείται φέτος η αγορά. Αν ακολουθεί τα αισιόδοξα μηνύματα του μαζικού τουρισμού και αν διατηρεί και τα μεγέθη της ταυτόχρονα. Καταρχάς, να ξεχωρίσουμε τις τρεις κατηγορίες σκαφών. Υπάρχουν τα επαγγελματικά, τα τουριστικά, υπάρχουν τα στιοπλοϊκά, υπάρχουν τα cruisers που είναι μέχρι 12 άτομα capacity και τα μίνι κρουαζιερόπλια που είναι από 49 μέχρι 99 σύμφωνα με τον νέο νόμο επιβάτες επιλογή του ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Τα αστιοπλοϊκά κινούνται σε καλά επίπεδα σήμερα. Μιλάμε για μία αύξηση περίπου, θα έλεγα, 10-15%. Των 12 ατόμων που είναι τα πιο VIP βρίσκονται στα ίδια περσινά επίπεδα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές. Μιλάμε για κρουαζιέρες. Ακριβώς. Και τα μίνι κρουαζιερόπλια
που είναι πάρα πολύ καλή η αγορά τους, φαίνεται, και μπορεί να φτάσει και αύξηση 25 και με 30% στο τέλος της σεζόν. Αυτά κινούνται πάνω κάτω στο κομμάτι του tour operating, έτσι, υπ' αυτή την έννοια. Ναι, είναι καμπίνα, πουλάς καμπίνα εκεί. Δεν είναι ολόκληρο ναύλος, ολόκληρο τσάρτερ, ολόκληρο σκάφος, όπως είναι τα μικρότερα και τα εστιαπλοϊκά. Πουλάς καμπίνα. Αυτοί όμως οι 100 τουρίστες που μπαίνουν σε ένα τέτοιο σκάφος, μένουν στην Αθήνα. Έτσι, έρχονται μία-δύο μέρες, μένουν στην Αθήνα, βγαίνουν έξω στα νησιά, αγοράζουν, ψωνίζουν. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, δεν είναι, ή τρώνε μέσα στο σκάφος. Τρώνε μέσα στο σκάφος, αλλά ψωνίζουν σε κάθε νησί που πηγαίνουν. Γιατί τα μίνι κρουαζιεροπλοία υπέχουν σε συγκεκριμένο itinerary, εβδομάδα Παρασκευή με Παρασκευή, και επισκέπτονται 7 με 8 νησιά. Mm-hmm. Σε αυτά βγαίνουν, κοιμούνται και ψωνίζουν ό,τι ανάλογο στο βαλάντιο του καθένα, ψωνίζουν, πάντως υπάρχει κίνηση αγορά. Mm-hmm. Μιλάτε για τα cruisers, που είναι υψηλότερου βαλαντίου, θα λέγαμε, τουρισμός, ότι είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Πέρυσι, δηλαδή, αν δούμε το 2004, που ήταν μια καλή χρονιά για σας. Όχι το 4, ας πάμε από το 5, 6, 7 και το μισό 8. Άρα λοιπόν από το 8. Από το 8. Σε σχέση με σήμερα, πόσο κάτω είναι η αγορά? Μέχρι πέρσι η αγορά ήταν και 70% κάτω. Αρκετά πλοία δεν είχαν λύσει. Μα λέτε ότι στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Το 10, το 11 και το 12 ήταν καταστροφική χρονιά. Το 13 δεν δέθηκαν πλοία πολλά, δουλέψανε, αλλά η άνοδος δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Είχαμε μία άνοδο από το σχέση 12 με 13 γύρω στο 7-8%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είστε 60% κάτω από το 2008 περίπου. Από το 2008, ακόμα. Πιστεύουμε όμως, γιατί υπάρχει μία μεταστροφή καταρχάς του ξένου τουρίστα. Και αυτό εδώ πρέπει να πούμε ότι οφείλεται στον αγώνα που έχει κάνει η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, να αναστρέψει το κλίμα το αρνητικό για τη χώρα μας. Διότι παντού δημοσιογράφος είστε χρόνια στον τουρισμό. Τι υπήρχε αυτά τα χρόνια, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πτωχευμένη. Η Όλγα Κεφαλογιάννη πάει στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν λεφτά για προβολή. Πάει ήδη όμως η ίδια, κάνει συνεντεύξεις, γράφει πολύ καλά. Ακριβώς. Και μεταφέρει, εκπέμπει αυτό το μήνυμα σταθερότητας για τη χώρα. Σταθερή, όχι ανασφαλής χώρα πια, όχι πτωχευμένη, και είμαστε στον δρόμο της ανάπτυξης. Προσπαθούμε όλοι οι Έλληνες να τον φέρουμε τη χώρα στο χώρο της ανάπτυξης. Όσον αφορά το προσωπικό, γνωρίζω ότι υπήρξε μια συρρήκνωση του αριθμού των εργαζομένων στα σκάφη. Από το 8 μέχρι πέρυσι ουσιαστικά πόσο ήταν η πτώση? Μπορώ να σας πω για τους ναυτικούς. Εμείς έχουμε περίπου 3.150 Έλληνες ναυτικούς που δαυτολογούνται σύμφωνα με τον νόμο. Υπήρχε μια ανεργία ναυτικών μέχρι πέρυσι γύρω 40%. Υπάρχουν εποχιακοί, περίπου 10.000, που καλύπτουν το ξενοδοχειακό, δηλαδή καμαροτίνες, μάγειροι, διάφορα άλλα επαγγέλματα που είναι για καλοκαίρι, που συνήθως πέραμε 10.000. Πέρσι, με βία θα έλεγα, πήραμε 3 με 4.000. Τώρα φέτος θα δούμε τι θα γίνει πολύ αρχή τη σεζόν, θα δούμε πόσα θα δουλέψουν και πώς θα δουλέψουν. Ναύλα, ναυλοσύμφωνα υπάρχουν ήδη? Υπάρχουν μερικά. Όχι ανάλογο με το τι υπάρχει στα ξενοδοχεία, όπως διαβάζω. Mm-hmm. Γιατί δεν γνωρίζω ότι. Λένε και διαβάζω κι εγώ κι εσείς ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση ξενοδοχεία. Από ποιες αγορές, πάμε στο κομμάτι των cruisers, γιατί φαντάζομαι ότι τα πιο μεγάλα σκάφη είναι κυρίως ευρωπαϊκός τουρισμός. Τα cruisers, από πού αντλούν την πελατεία τους? Τα cruisers τα μεγάλα αντλούσαν την πελατεία τους από Ρωσία και Αμερική. Βασικά από Ρωσία. Τα μικρότερα cruisers. Αραβία, όχι. Όχι Αραβία. Γιατί οι άνθρωποι της Σαουδικής Αραβίας, αν θέλετε, από εκείνη την περιά του κόσμου, έχουν τα δικά τους σκάφη που είναι ή στο Μονακό και στο Μόντε Κάρλο ή σε άλλα μέρη του κόσμου δεν έχουν ανάγκη να αναβλώσουν. Λίγους έχουμε Άραβες. Αλλά είχαμε πάρα πολλούς Ρώσους και πάρα πολλούς Αμερικάνους που είναι οι πατροπαράδοτοι ναυλωτές στο σκαφό μας. Mm. Φέτος υπάρχει μία κάμψη που δεν ξέρω ίσως οφείλεται στο ουκρανικό πρόβλημα. Οι Ρώσοι είναι λίγο δύσκολοι. Στο μαζικό τουρισμό οι Ρώσοι είναι στο μείον 20 αυτή τη στιγμή. Είναι στο μείον 20. Άρα μου λέτε σωστά, και εμείς βλέπουμε μια δυστοκία όσον αφορά τις ναυλώσεις με τους Ρώσους. Mm-hmm. Οι Αμερικάνοι σιγά σιγά ξανάρχονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η Αμερική περνάει κρίση οικονομική. Στα bare boats, τα εστιοπλοϊκά που λέμε, εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ισχυρή
πρόσφατα ήμουνα στη Σουηδία, στο Στοκχόλμη, στο αεροπλάνο που ερχόμουν, γύριζα Ελλάδα. Το μισό αεροπλάνο ήταν γεμάτο με Σκανδιναβούς οι οποίοι ερχόντουσαν για. Επανάδικα. Με επανάδικα. Αλήθεια. Το έβλεπα γιατί φοράγανε, ήταν ήδη. Είχαν ντυθεί μέσα στο αεροπλάνο. Ήταν αυτό. Και αισθάνθηκα πολύ όμορφα. Που σημαίνει ότι εκεί βλέπουμε μια ανωδική τάση και εντάξει, μιλάμε για ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί να φτάσει και σε καλό νούμερο αντιψήφιο το θέμα αστιοπλοϊκού, διότι είναι και συμφέρον όπως αφορά την τιμή της ναύλωσης, διότι όταν ένα αστιοπλοϊκό που κοιμίζει 10 άτομα να βλώνεται 2-3 την εβδομάδα ή και λιγότερο, τότε μπορεί ο καθένας ανεξαρτήτως του βαλαντίου να έρθει και να κάνει αστιοπλοεία στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχει ένα σχέδιο νόμου, το οποίο ουσιαστικά ο σκοπός του τέλος πάντων ήταν να θωρακίσει τη δική σας αγορά και να σας στηρίξει έναντι του ανταγωνισμού, γιατί το Αιγαίο είναι ένα με τους Τούρκους. Τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο νόμου και μου θυμίζει ένα σύγχρονο γεφύρι της Τσάρτας. Το ακούω εδώ και 2 χρόνια. Όχι, δεν είναι σχέδιο νόμου πια. Με μεγάλη γάδα σου πω ότι ψηφίστηκε και ψηφίστηκε 14 Απριλίου. Α, Απριλίου, ναι. Ναι, με τον 11ο Υπουργό Ναυτιλίας και μετά από 8 σχέδια νόμου που κάναμε. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα σχέδιο νόμου, ένας νόμος που λέγεται νόμος Βαρβιτσιώτη και ξέρουμε πώς, βάσει ποιων άρθρων και ποιου νόμου θα μπορούμε να δραστηριοποιούμεθα. Μην ξεχνάμε ότι επειδή δεν υπήρχε ένας σταθερός νόμος, είτε φορολογικός είτε θεσμικός, απεχώρησαν πάρα πολλά σκάφη από την Ελλάδα. Γιατί δεν ήξεραν τι θα πληρώσουν, πού θα πληρώσουν και πότε θα πληρώσουν. Έχουν αλλάξει σημαία. Έχουν αλλάξει σημαία και έχουν πάει σε γειτονικές χώρες που είναι ανταγωνιστικές. Έχουν πάει η Κροατία, Τουρκία και η μόδα του Μαυροβουνίου. Αλλά πιστεύουμε τώρα με αυτόν τον νόμο, με μερικές βελτιώσεις που θα γίνουν, με υπουργικές αποφάσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους, ότι θα μπορέσει να περπατήσει. Ξέρετε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως αυτή τη στιγμή η Κροατία έχει φτιάξει περίπου 40 μαρίνες. Μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, αλλά είναι υψηλός αριθμός. Και εμείς στη χώρα μας έχουμε 17. Πάμε για 30 μαζί με τα γυροβόλια και αυτή η ελληνική πολυνησία μοναδική δεν έχει εκμεταλλευτεί τη δυναμική της. Η Κροατία, κύριε Δηγκριτάκη, έχει 107 μαρίνες. 107 έχει πάει. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι το 40. 107. Εμείς έχουμε 17. Προφανώς μιλάτε και για πιο μικρές, μιλάτε και για γυροβόλια και αυτά. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν 17 μαρίνες. Μην ξεχνάτε όμως τις έχουν δοθεί σε ξένους επενδυτές. Οι περισσότερες μαρίνες, οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα, δεν έχουν γίνει τίποτα. Και ακόμα οι μαρίνες δεν είναι γεμάτες, είναι άδειες. Δηλαδή ο Φλίσβος δεν είναι γεμάτος. Όχι βέβαια. Πήγαινε μια βόλτα να δείτε. Πήγαινε μια βόλτα στη Ζέα να δείτε. Πήγαινε μια βόλτα στο Φλίσβο. Παντού. Αυτή είναι. Μιλάμε για τη μαρίνα που έχει πάρει ο Τούρκος επενδυτής. Μαζί με τον Κυριακούλη που είναι μαζί μέσα. Συνέτεροι. Ναι. Αλλά. Δεν ξέρω τι, δεν γίνει τίποτα πάντως. Περιμένουμε. Αυτά με τον Αντώνη τον Στελιάτο. Θα υπάρχει ένα ακόμη κομμάτι της συζήτησης μαζί του στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Να παρακολουθήσουμε όμως την τελευταία ομιλία του Γιώργου του Καμίνη για το κομμάτι του τουρισμού. Διοργάνωσε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση λίγο πριν τις εκλογές. Μιλάμε για το Travel Trade. Tour operators από το εξωτερικό επισκέφτηκαν τη χώρα μας. Ας παρακολουθήσουμε τη σχετική του ομιλία. Αν η Αθήνα ως πρωτεύουσα συμπίκνωσε με τρόπο σχεδόν δραματικό τα προβλήματα της κρίσης, μπορούσε αυτή πάλι κατεξοχήν να γίνει το παράδειγμα αναστροφής των αρνητικών επιπτώσεων, το πρότυπο της ανάκαμψης. Η αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας ήταν για το Δήμο Αθηναίων επιταγή και προτεραιότητα. Και όπως έδειξε ο ανοιχτός διάλογος, η εξωστρέφεια και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, η αναζωογόνηση αυτή προϋπέθεται τη στήριξη των νέων επιχειρηματιών, την τόνωση της ερευνητικής δραστηριότητας και τη διασύνδεσή της με την παραγωγή, καθώς και τη στόχευση σε συγκεκριμένους κλάδους όπως οι νέες τεχνολογίες, η δημιουργική βιομηχανία, τα παραδοσιακά προϊόντα και βεβαίως ο τουρισμός. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Αθηναίων σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το πολυδιάστατο αναπτυξιακό σχέδιο, το έργο Αθήνα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να μεταμορφώσει την Αθήνα με τη συμμετοχή των πολιτών
σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Μητρόπολη. Μια πόλη με νέες παραγωγικές και κοινωνικές δομές, ανθυρή και καινοτόμα οικονομία. Μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που θα σφίζει από δημιουργικότητα με έντονα εξωστρεφή και ανανεωτικό χαρακτήρα. Πόλη λειτουργική για τους επισκέπτες της, λειτουργική για τους κατοίκους της και ελκυστική για τους επισκέπτες της. Το έργο Αθήνα που εξελίσσεται σε τέσσερις άξονες στοχεύει να χρηματοδοτήσει συνολικά έργα ύψους 174 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και ήδη διαθέτει χρηματοδότηση ευρωπαϊκή 120 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε έναν ακόμη πιο ουσιαστικό και σύνθετο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πόλης. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας, τον ΟΡΣΑ, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκπώνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σχέδιο ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, το γνωστό ΣΟΑΠ, για το εμπορικό και ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η μελέτη ΣΟΑΠ ξεκίνησε στις αρχές του 2013, ολοκληρώθηκε με την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ακολουθήσει θεσμοθέτηση του ΣΟΑΠ με κοινή υπουργική απόφαση των εμπλεκομένων υπουργείων. Μιλάμε για πάρα πολλά υπουργεία. Βάσει νόμου, ο Δήμος είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΟΑΠ. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, δομημένο σε 7 ειδικούς στόχους και 62 δράσεις σε 18 άξονες. Θέλω να τονίσω ότι περιλαμβάνει παρεμβάσεις όχι μόνο πολεοδομικού, αλλά και οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Έτσι, ο σχεδιασμός με τον οποίο ο Δήμος διαμορφώνει το όραμά του για την Αθήνα του 2020 υλοποιείται, καθώς ο ορίζοντας υλοποίηση είναι από το 2014 μέχρι το 2020, που είναι και το τέλος της επόμενης προγραμματικής περίοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλευση ικανού αριθμού tour operators για την Αθήνα ήταν μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση, μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία, η οποία ελπίζουμε ότι τα προσεχή χρόνια θα συνεχίσει την άνοδο που υπάρχει φέτος στον προορισμό της πρωτεύουσας. Να περάσουμε όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τρίτο μέρος της εκπομπής.